Για παροξισμό προκλητικότητας της Τουρκίας έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας, χαρακτηρίζοντας από τα Γιάννενα την Τουρκία ως έναν ταραξία της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα με το μήνυμά του ανήμερα των φώτων διαβεβαίωσε τους πολίτες πως η κρίση της τουρκικής απειλής θα ξεπεραστεί, όπως ξεπεράστηκε και η οικονομική κρίση που έζησε η χώρα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Τώρα που φαίνεται πως η οικονομία μπαίνει σε μια σειρά και είναι υπό έλεγχο, σε αισιόδοξο έλεγχο, έχουμε προβλήματα με την εξανατολών απειλή, η οποία βρίσκεται σε φάση παροξισμού και αυτός ο παροξισμός της Τουρκίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι νομίζω η τελευταία κρίση την οποία πρέπει ως έθνος, ως λαός, ως χώρα, αλλά μέσα στις συμμαχίες μας, μέσα στα δίκαιά μας και μέσα στην αποτρεπτική μας δύναμη να αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι σίγουρος ότι όπως με τη δική του θυσία και με τις πολιτικές προσπάθειες όσων παρέβλεψαν το πολιτικό κόστος, και είναι γνωστό ποιοι παρέβλεψαν το πολιτικό κόστος, ξεπεράσαμε την οικονομική κρίση, έτσι θα ξεπεράσουμε και την τελευταία κρίση της εποχής μας που είναι η τουρκική απειλή. Τώρα που η Τουρκία δεν ενοχλεί μόνο την Ελλάδα, δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί έναν αποδεδειγμένο ταραξία σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τώρα που η Τουρκία έχει απέναντί της χώρες και διεθνείς θεσμούς, τώρα είναι η ώρα νομίζω όλοι να αντιληφθούν πως η χώρα μας δεν διεκδικεί μόνο την εσωτερική της ησυχία, αλλά διεκδικεί και την εξωτερική της ασφάλεια. Και όπως εξασφάλισε η χώρα την έξοδό της από την οικονομική κρίση, να είναι βέβαιοι όλοι ότι θα εξασφαλίσει και την εξωτερική της ασφάλεια, όσο κι αν η εξανατολών απειλή βρυχάται, όσο κι αν η εξανατολών απειλή δημιουργεί προβλήματα με τον παροξισμό της προκλητικότητάς της. Παράλληλα, ο κ. Στασούλας, απαντώντας σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, έκανε λόγο για ένα αραγές εσωτερικό μέτωπο, ενώ σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της χώρας σε επίπεδο στρατιωτικού εξοπλισμού, σημείωσε ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ικανοτήτων. Πρέπει να ξέρετε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ικανή αποτρεπτική δύναμη ούτως ή άλλως. Πάντα χρειάζεται εξυγχρονισμός, ανανέωση, συντήρηση των εξοπλιστικών συστημάτων και όλα αυτά γίνονται και θα γίνονται μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις ουδέποτε συνέβαλαν στο να έχει προβλήματα η χώρα, πόσο μάλλον η οικονομία της. Έτσι και τώρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια και αυτό είναι αρκετό. Οι κρίσιμες στιγμές επιβάλλουν πρώτα να τις αντιλαμβανόμαστε, γιατί όπως ξέρετε αυτό προκύπτει και από την ιατρική, η βασική παράμετρος κάθε θεραπείας είναι η διάγνωση, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρυβόμαστε. Υπάρχει παροξισμός της τουρκικής προκλητικότητος. Από εκεί και πέρα το εσωτερικό μέτωπο είναι αραγές και η κυβέρνηση, η οποία είναι αρμόδια, διευθετεί αυτό το εσωτερικό μέτωπο ώστε να παραμείνει χρήσιμο και αραγές όπως είναι τώρα.